Με προσεκτικές κινήσεις, Κρέταν Μιλ και Ένωση Ηρακλείου προσπαθούν να εξασφαλίσουν νέα μικρή αύξηση στην τιμή του κρητικού ελαιολάδου, την οποία αναμένουν με αγωνία η παραγωγή του νησιού. Η αύξηση που θα έρθει είναι της τάξης των 10 με 15 λεπτών. Αυτό εξαρτάται όμως από δύο παράγοντες. Πρώτον, από τη σωστή διαχείριση των αγορών και των πωλήσεων, και δεύτερον, από την υπομονικότητα που θα δείξει ο κόσμος στο να ζητάει να τιμολογήσει λάδι. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρέταν Μιλ αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολουθείται, συνιστώντας υπομονή και ψυχραιμία στους παραγωγούς. Οι αγρότες πρέπει να κάνουν υπομονή. Είναι δύσκολο να διατεθεί όλο το λάδι της Κρήτης σε 15 μέρες. Δεν πρέπει να έχει άγχος. Εμείς, σαν Κρέταν Μιλ, δεσμευόμαστε ότι το λάδι θα διατεθεί όλο. Απλά δεν μπορούμε σε 15 μέρες να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε ακόμα 9 μήνες με 9,5 μήνες μέχρι την επόμενη λεκομική σεζόν. Αυτή τη στιγμή η τιμή του ελαιολάδου κυμαίνεται στα 2,60 λεπτά για τις 3 γραμμές, ενώ στις δεξαμενές βρίσκονται περισσότεροι από 70.000 τόνοι, που αναμένεται να διατεθούν παρά το γεγονός ότι η ποιότητά του είναι υποβαθμισμένη, καθώς η περσινή χρονιά αποδείχθηκε καταστροφική. Έχουμε αγορές, το προϊόν της Κρήτης μπορεί να μην είναι καλό, αλλά εμείς προσπαθούμε να βρούμε αγορές οι οποίες μπορεί να διατεθεί. Έχουμε βρει αγορές, απλά είναι αδιανόητο 70.000 τόνοι λάδι να φύγουν σε 15 μέρες. Οπότε συνιστώ ψυχραιμία. Προσπαθώντας να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση καλύτερων προϋποθέσεων για τη νέα χρονιά, η Κρέταν Μιλ σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Καλεσών πραγματοποίησε το τρίτο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το κλάδεμα των ελαιοδέντρων και τη διαχείριση των υπολοιμάτων του κλαδέματος. Να έχεις γνώσεις όσον αφορά το δέντρο, τον τρόπο καρποφορία του δέντρου για να κάνει το σωστό κλάδεμα. Και κάθε δέντρο θέλει διαφορετικό κλάδεμα. Οι αγρότες μας λοιπόν, περισσότεροι από αυτούς, μπορώ να πω και σε μεγάλο ποσοστό, αγνοούν πάρα πολλά βασικά σημεία, τα οποία όμως, αν τα εφαρμόσουν, θα έχουν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όταν ο καρπός είναι σωστός, έχει καλυφθεί σωστά η ελιά, έχει αλεστεί μέσα σε 24 ώρες, το λάδι θα κάνει ένα ως φυσικό χυμό, θα βγει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν ο καρπός είναι καλός, ό,τι γίνεται στο λωτριβείο είναι χωρίς όφελος. Ο ομότιμος καθηγητής δενδροκομείας του ΤΕΙ Κρήτης, Σπυρίδων Λιονάκης, παρουσίασε στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τις σωστές μεθόδους κλαδέματος με στόχο την επίτευξη μέγιστης παραγωγής αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου. Αν θα εφαρμόσουν αυτή την σωστό κλάδεμα, θα έχουν όχι μόνο περισσότερη παραγωγή ελαιολάδου, αλλά θα έχουν και ποιοτικό ελαιόλαδο.